Λοιπόν, ξεχάσατε τα λόγια και οι δύο αυτή φορά. Όχι, ο Χάρης τότε. Δεν τα ξέχασα ακριβώς. Τρεις κουβέντες είναι, ο πατέρας μου τις έχει γράψει, πίστεψε με, το ξέρω. Δεν ξέχασα τους στίχους. Αυτός που είπα, αυτός έπρεπε να πω. Αυτός έπρεπε να πω. Ξέχασα τον Χάρη σίγουρα όμως. Συγγνώμη. Βγήκα και ευνηδιάστην. Όταν είδε το χρώμα. Όταν είδα αυτά, γιατί δεν τα είχα δει πρόβες αυτά. Ναι. Και... δεν τα είχαμε δει. Και χάθηκα. Χάθηκα ενώ λέω. Ναι. Άννα Μαρία, θα πω φωναχτά αυτό που σκέφτομαι για σένα. Όταν σε είδα, δεν ξέρω που σε είδα, σε Instagram, σε στο. Κάπου έχεις Instagram. Όλα δεν είμαι πολύ ενεργή σε όλα Tinder, αυτά. Tinder. Σε δεν είδα πάντω. Τι λέω. Τώρα, μην το παρακάνεις τώρα, και αυτό δεν είναι χιούμορ. Ναι, εντάξει. Τώρα, έλεος, σου κάνει πλάκα. Είπαμε, δεν είμαι ενεργή πολύ στα κοινωνικά μέσα. Δεν ξέρω, κάπου σε είδα, δεν ξέρω αν ήταν εκπομπή, σωστό, συγγνώμη, δεν θυμάμαι που. Αλλά σε είδα να μιλάς στον κόσμο, να τον ευχαριστείς. Στο Big Brother ήμουν. Όχι, ρε εσύ. Στο Big Brother μιλάγες στα λουλούδια, τα ψεύτικα. Και αυτά ακόμα είχαν κάτι αληθινό μέσα. Εγώ νιώθω ότι υπάρχει τεράστιο στράβωμα ανάμεσά τους, που μπορεί να είναι και αυτό στημένο. Δεν ξέρω τι είναι η αλήθεια. Αν όμως αυτό το στράβωμα ανάμεσά σας είναι αληθινό, δεν είναι καθόλου ωραίο. Δεν μου αρέσουν τα στημένα, να ξέρετε, κύριε Παπαδήμο. Άρα είναι αληθινό. Και δεν μου αρέσει πραγματικά και όλο αυτό που γίνεται. Εγώ θα ήθελα με το Χάρη να εστιάσετε περισσότερο στο διαγωνιστικό κομμάτι. Και όχι τη σχέση που έχω εγώ με το παρτενέρ μου. Θα εστιάσω ότι δημιουργούνται τάσεις έτσι. Θα μας πεις και πού θα εστιάσεις. Όχι, όχι. Θέλεις να μας υποδείξεις και πού θα εστιάσεις. Όχι, βέβαια, αλλά δεν είναι ωραίο. Για σε παρακαλώ πολύ. Δεν είναι όμορφο να προκαλείτε τάσεις με όλα αυτά που λέτε. Εγώ προκαλώ εντάσεις. Εγώ με το Χάρη έχουμε τα δικά μας. Είναι ο ένας τραγουδάει από εδώ και ο άλλος από εκεί. Έτσι μας βάζουν το σκηνικό. Άρα, Μαρία, δεν μιλάω σε σένα και δεν χρειάζεται να απαντάς. Μην το σκηνικό έτσι. Μην απαντάς, παιδί μου, δεν μιλάνε σε σένα, ναι. Δεν μιλάνε σε σένα, ναι, πρώτα-πρώτα. Μην απαντάς, δεν μιλάνε σε σένα, ναι. Νομίζετε ότι είμαι αυθάδης. Σας λέω, σας εξηγώ. Δεν μιλάνε σε σένα, ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι τόσο πληγωμένη απάνω στη σκηνή. Δεν να τελειώσω, μωρέ, παιδί μου, να τελειώσω. Ήσουν μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά τα μούτρα. Δεν τα καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι έχεις μούτρα. Τώρα ψέματα σου λέω. Το είδαμε όλοι. Πότε ξεκίνησαν αυτά τα μούτρα που μου λέτε τώρα? Μόλις από τη στιγμή που λέτε ότι μιλάτε για τη σχέση ξανά με το Χάρη. Σας λέω καμία το σκηνικό. Σχέση. Δεν σου μιλάω για το σκηνικό. Δεν σου μιλάω για το Χάρη. Μην μπορείς. Γιατί εμείς μπορούμε. Σε παρακαλώ πολύ. Κανονικά έπρεπε να. Τι με παρακαλείς, να κάνω κάτι. Εγώ σας παρακαλώ πολύ γιατί πραγματικά προκαλείτε τώρα. Το εξής πράγμα. Δεν μιλάω για το Χάρη. Όχι, σας λέω για το σκηνικό. Σας λέω για το σκηνικό. Ότι το σκηνικό ήταν να είναι εκεί ο Χάρης όπως και στο προηγούμενο τραγούδι. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Βεβαίως έπρεπε να είναι εκεί. Είπα για τα μούτρα που έχεις κατεβασμένα. Ήθελα να σου βάλω 10, δεν στο έβαλα για τα μούτρα. Τι ζητάς, λέει του άλλου. Έχουν χωρίσει και ξαναπαίνει τηλέφωνο. Τι ζητάς, του λέει. Τι θέλετε να κάνω. Τι ζητάς. Ερμηνεύω το τραγούδι. Αυτό αλήθεια το λέω. Ερμηνεύω το τραγούδι έτσι όπως είναι ο χαρακτήρας του τραγουδιού. Αν έχει το τραγούδι θυμό. Σε παραλαμβάνω, εγώ έτσι το ερμηνεύω, κύριε Φασουλή. Αλήθεια σου το λέω. Λέει, τι ζητάς. Τι ζητάς. Αφού έχουμε χωρίσει με αυτόν και μιλάμε στο τηλέφωνο, του λέω, έχει περάσει αγάπη τώρα, τι ζητάς.